Καλησπέρα, ε, θα ξεκινήσω το βίντεο με την ερώτηση που μου είχε στείλει η φίλοι και εδώ και στο ε, facebook, γενικότερα στα social media για την ε, κατάσταση στην οποία βρίσκει το πόνσε σχετικά με το προσωπικό πρόβλημα που αντιμετώπισε και κατά πόσο αυτό είναι ικανό να του δημιουργήσει κάποιο, ε, να του δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα φαντάζομαι εννοείται σε πνευματικό ε, βαθμό, ψυχολογικό ε, να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ τουλάχιστον αλλά και όλων των συναδέλφων γιατί όλοι το γνωρίζουν. Ε, το πρόβλημα που αντιμετώπισε το προσωπικό ε, δεν είναι τέτοιο που να το αφήνει πολύ μεγάλη ψυχολογική να το πω έτσι πληγή. Αλλά αυτά είναι ρε στον άνθρωπο. Το πώς το διαχειρίζει το καθένα. Νομίζω ότι αν ρίξετε μια ματιά στην, ε, στις εικόνες, στα βίντεο όπου ο Uh, σε συμμετείχε στο πρόγραμμα προπόνηση, έκανε ασκήσει με του πολλού παίχτε έχει φωτογραφίε μαζί του. Θα σα είναι και εσά εύκολα αντιληπτό ότι δεν έχει τέτοιο ζήτημα. Uh, ενώ τόσο σοβαρό ό,τι αφορά το κομμάτι τη, uh, το να έχει πειραστεί και να μην είναι αυτό που πρέπει να είναι τουλάχιστον αύριο uh, περίπου δύο ώρες νωρίτερα από όταν βλέπετε αυτό το βίντεο, το βίντεο απέναντι στη Λαμία. Οπότε μην έχετε τέτοιο θέμα. Αγωνιστικά, σε επίπεδο δύναμη, φυσική κατάσταση, ένταση, όλα αυτά τα πολύ καλό προπόνηση που είδαμε εμεί, ε, αλλά και από ό,τι έχω μάθει και στι υπόλοιπε μέρε. Ε, ε Επίση, με ρωτάτε κάποιον τον Ολυμπιακό και την κατάστασή του, και αν αυτό θεωρώ ότι είναι παροδικό ή ουσιαστικό και ε, αν είναι ψυχολογικό επειδή άλλαξε και πάει λέγοντα παραταταμένη, καλή περίοδο αγωνιστική θα είχε κάπου το Ολυμπιακό. Ενώ πάνω από ένα-δύο-τρία μάτσα. Σίγουρα ο προπονητή ο καινούριο παίζει ρόλο. Είναι ένα πάρα, πάρα πολύ καλό προπονητή με πολύ στοχευμένη δουλειά, πολύ συγκεκριμένη. Και μόνο το γεγονό ότι είπε στον Ολυμπιακό ότι θέλει να μείνει τέσσερι μήνε και βλέπουμε δείχνει και την ποιότητα τη. Του, 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 μυαλού του και της λειτουργία, λειτουργίας του νομίζω και του επαγγελματικού του δηλαδή προσανατολισμού να μάθω τι κάνετε εσείς εδώ σου λέει, διότι αλλάζεται ανά δύο μήνες και ανά μήνα προπονητή. Οπότε πρέπει να δω, είστε σοβαροί, είναι κάτι που έτυχε. Οπότε εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός ε, είναι ένας από τους βασικούς αντιπάλους ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, αν συνεχίσει σε αυτό το δρόμο που, της, που έχει διδάξει. Δεν ξέρω, το βάθος των Ρώστερ θα το βοηθήσει. Τέλο ε, τέλος με ρωτάτε ε, για τον Κατσίνοβιτς, θα δούμε ότι αποφασίζει και δίνει η ΑΕΚ πληροφορεί και ενημερώνει το ιατρικό δελτίο, μιλάμε για κάτι πολύ ευαίσθητο, αυτό θα κάνουμε και εμείς. Δεν μπορούμε από μόνοι μας να λέμε κάτι. Ε, δίνουμε να καταλάβουμε πολλά στον κόσμο. Δεν μπορούμε να, από εκεί πέρα να κάνουμε κάτι παραπέρα. Σε όποιον δεν αρέσει αυτό, μπορεί να το διαχειριστεί και να το δουλέψει. Εμένα μου αρέσει, πάντα θα βάζουμε πλάτη στην ΑΕΚ, εννοείται, ειδικά όταν ε, πρώτη, για ένα θέμα που δεν τη προκαλεί και μεγάλη ζημιά, για όνομα του και τη Παναγία δηλαδή. Καλή συνέχεια να έχουμε. Καλό Σάββατο και με την νίκη έχει πολύ δύσκολη πολύ δύσκολο αποστολή αύριο η ΆΕΚ. Έχει όμω και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να μεταφέρει πολύ μεγάλη πίεση στου αντιπάλου τη, κερδίζοντα και πηγαίνοντα στο ΣΥΝ 5 και στο ΣΥΝ 8 αντίστοιχα.